Μέρα δεύτερη. Το νησί καλύπτεται από πυκνή βλάστηση. Φυτά, λιμόνες, λουλούδια κάθε λογής φυτρώνουν το ένα πάνω στο άλλο με βιασύνη και όλα σωρεύονται ασυγκράτητα. Αφού εξερεύνησα τα κτίρια και όλη τη γύρω περιοχή, σκέφτηκα να εγκατασταθώ στο μουσείο. Το βράδυ ξέσπασε μια λισαλέα καταιγίδα. Αποκοιμήθηκα αργά. Τα ξημερώματα με ξύπνησαν μουσική και ανθρώπινες φωνές. Πετάχτηκα πάνω έντρομος. Ένας φωνογράφος έπαιζε με τρομερή ένταση το T42. Βγήκα έξω μόλις οι προφυλάξεις. Έβρεχε ακόμα καταρροκτωδός. Ο χώρος έξω από το μουσείο ήταν γεμάτο ανθρώπους που χόρευαν και γελούσαν κάτω από τη βροχή. Έκοβαν βόλτες και κολυμπούσαν στην πισίνα, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ώστε δεν είμαι μόνος. Πρέπει να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Ένα λάθος και θα βρεθώ πάλι στη φυλακή. Κι όμως δεν είδα ούτε άκουσα κάποιο πλοίο ή αεροπλάνο να πλησιάζει το νησί. Από πού ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι? Είχα εξερευνήσει και τα τρία κτίσματα του νησιού. Πουθενά δεν είχα εντοπίσει ίχνη πρόσφατης ανθρώπινης παρουσίας. Η ανεξήγητη εμφάνισή τους θα μπορούσε να αποδοθεί στην επίδραση που είχε στο μυαλό μου το ταξίδι και η πρώτη μου μέρα στο νησί. Εδώ όμως δεν υπάρχουν παρεστήσεις, ούτε εικόνες. Υπάρχουν αληθινοί άνθρωποι. Τουλάχιστον όσο και εγώ.
Thank you.